Σήμερα επιδόθηκαν σε ένα αγώνα δρόμου τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταϊδρωμένοι στην κυριολεξία, προκειμένου να αποδείξουν ή να ξεπεράσει ο ένας τον άλλον στην αντιφασιστικότητα. Το ποιος είναι ο πιο αντιφασίστας. Αποδεικνύει όμως πόσο ένοχοι είναι και οι δύο για την ανοχή που έχουν επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια και συνολικά το αστικό πολιτικό σύστημα απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Αποδεικνύεται ότι η αλλαγή του ποινικού κώδικα με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο ως προς το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής για την εγκληματική οργάνωση, όσο και ως προς το ζήτημα της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, δημιούργησε προϋποθέσεις για την ευνοϊκότερη ποινική αντιμετώπιση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Και η Νέα Δημοκρατία το διατήρησε. Το διατήρησε. Σας παραπέμπω στα πρακτικά 6 έκτου 2019 σε αυτή την αίθουσα όταν κουβεντιάζονταν το νομοσχέδιο για τους ποινικούς κώδικες, όταν μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε πει τα εξής, και επιτρέψτε μου να τα πω, γιατί καμία άλλη πολιτική δύναμη, παρόλο που αποχωρήσανε διαμαρτυρόμενοι εξ αρχής από τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, κανένας δεν τοποθετήθηκε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τι? Ότι όσον αφορά το ιδιαίτερο ζήτημα του αδικήματος της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, με το οποίο δικάζεται η ηγεσία της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, η κυβέρνηση ύστερα από την κατακραυγή που υπήρξε αναδιπλώθηκε, όχι όμως πλήρως, αφού στην τελική διάταξη που φέρνει για ψήφιση, ναι μεν η διεύθυνση τιμωρείται ξεχωριστά με βαρύτερη ποινή, ωστόσο η ποινή που απειλείται για το σχετικό αδίκημα είναι από 5 μέχρι 15 έτη, αντί για 10 μέχρι 20, όπως προβλέπονταν με την ισχύουσα διάταξη. Δεν αρκέστηκε δηλαδή στη μείωση της ανώτατης ποινής που καθιερώνει για όλα τα κακουργήματα από 20 σε 15, αλλά προχώρησε στη μείωση και της κατώτατης από 10 σε 5 χρόνια. Καταγγέλουμε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία fast track με την οποία επιχειρείτε να ψηφίσετε τους νέους κώδικες, όχι μόνο, αυτό το αναφέρω τώρα, όχι μόνο σαν αντιθεσμική τακτική, όπως έλεγαν τότε τα άλλα κόμματα και που γι' αυτό το λόγο αποχώρησαν, αλλά κυρίως ή παράλληλα για τον αντιδραστικό στην κατεύθυνσή του περιεχόμενου των διατάξεών τους. Δεν την νομιμοποιούμε και αποχωρούμε από τη συζήτηση. Αυτά είχε πει το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε εδώ μέσα, στην αίθουσα αυτή. Ας αφήσουν λοιπόν τα σάπια, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία. Και αντί να σοπάσετε, αντί να σοπάσετε ή τουλάχιστον να κάνετε αποδεκτή την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ, διότι το ότι έχουν πλέον το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές, βουλευτικές, ευρωεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές, ποιος έχει την ευθύνη? Δεν την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν την έχει η Νέα Δημοκρατία, ποιος την έχει? Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς? Ποιος την έχει την ευθύνη? Για να μην τρελαθούμε εδώ μέσα. Και σας κάναμε συγκεκριμένη πρόταση τροπολογία, που πρόκειται για μια τροπολογία που αφορά μέτρα για τη συνολική καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, και την αρνείστε με διάφορα τερτύπια, ότι τάχατε στο άρθρο 51 προβλέπει την διασφαλίζει το δικαίωμα του εκλέγην και του δεν διασφαλίζει το δικαίωμα του εκλέγη και του εκλέγεστε για εγκληματικές οργανώσεις. Και σας θέσαμε το ερώτημα ότι η αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα δημοτικού άρχοντα μπορεί να γίνει με άμεση εφαρμογή και να προβλεφτεί με τη συγκεκριμένη τροπολογία, όπως αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα του αιρετού οργάνου περιφερειακής διοίκησης, καθώς και για ευρωβουλευτή. Και το αρνείστε αυτό το πράγμα. Έχετε λοιπόν σοβαρότατες ευθύνες. Το ΚΚΕ έδωσε τη μάχη.
και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, προκειμένου η λαϊκή απέτηση, γιατί πρόκειται για λαϊκή απέτηση, να γίνει και απόφαση του δικαστηρίου. Εναρμονίστηκε δηλαδή το δικαστήριο με τη λαϊκή απέτηση. Και τέλος, σε σχέση με τις τροπολογίες. Κοιτάξτε, φέρατε τρεις υπουργικές τροπολογίες. Και επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, γιατί είπαμε ότι μπορεί να τοποθετηθήκαμε στην πρωτολογία, αλλά εδώ ήρθαν σωρία τροπολογιών, κυρίως βουλευτικών, που προφανώς πρέπει με έναν τρόπο να τοποθετηθούμε. Καταρχήν για τις υπουργικές τροπολογίες. Τρεις υπουργικές τροπολογίες με 17 άρθρα, δηλαδή άλλο ένα νομοσχέδιο. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά με εντελώς αντιδημοκρατικό τρόπο υποχρεώνεται τις κοινοβουλευτικές ομάδες να ψηφίσουν στο σύνολό τους τις τροπολογίες, ανεξάρτητα αν σε κάποια άρθρα μπορούν να πούνε ναι, μπορούν να πούνε όχι, μπορούν να πούνε παρόν. Δηλαδή, αυτό είναι εκβιασμός. Εκβιάζεται δηλαδή την ψήφα των κοινοβουλευτικών ομάδων. Και στην τροπολογία 495-51, υπουργική τροπολογία, λέμε παρόν, ενώ την ίδια στιγμή λέμε σε κάποιες περιπτώσεις ναι, όπως για παράδειγμα στη βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων. Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε, αν και βέβαια δεν καλύπτει τα εργατικά ατυχήματα στο δημοσιοπαλλικό κώδικα, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε ναι. Γιατί δεν μας δίνεται το δικαίωμα μέσα σε μια ενιαία τροπολογία, μάλλον να διαχωριστούν τα άρθρα αυτής της τροπολογίας έτσι ώστε να εκφραστούμε με το ναι, με το παρόν ή με το όχι. Και στην τροπολογία 501-57 θα πούμε όχι στο σύνολό της, κυρίως ό,τι αφορά την τροπολογία για τους Φόθησα, διότι θεωρούμε ότι προωθούν οι Φόθησα την εμπορευματοποίηση των απορριμμάτων ως κερδοφόρο πεδίο για τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως επίσης και τις ρυθμίσεις λειτουργίας των ΟΤΑ θα πούμε όχι, και για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολείων, για τα αθλητικά σωματεία θα πούμε παρόν, διότι, κύριε Πρόεδρε, τι κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση μεταφέρει την ευθύνη, ενώ έχει την κρατική ευθύνη να επιχορηγεί ετησίως τα αθλητικά σωματεία, το μεταφέρει πλέον στους Δήμους, στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Ενώ έχει η ίδια η κεντρική κυβέρνηση την ευθύνη να χρηματοδοτεί τα αθλητικά σωματεία. Θα μου πείτε να μην χρηματοδοτηθούν, να μην λειτουργήσουν τα αθλητικά σωματεία. Ναι, γι' αυτό θα πούμε παρόν. Αλλά δεν θα πούμε ναι, διότι την ίδια στιγμή που λέτε να επιχορηγηθούν από τους Δήμους, βάζετε την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένη στο ηλεκτρονικό μητρό, αθλητικό μητρό. Που σημαίνει τι? Ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητικών σωματείων θα πεταχτούν απ' έξω και θα σταματήσει και η λειτουργία τους μάλιστα. Και τέλος, για τις βουλευτικές τροπολογίες, στις 2489 με γενικό αριθμό και 48 ειδικό λέμε ναι, 499 και με ειδικό 55 ναι, και 507 με ειδικό 63 λέμε όχι. Και στην υπουργική τροπολογία 502 κάθετος 52, επίσης θα πούμε ναι, που αφορά, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, αφορά τα δύο άρθρα που περιλαμβάνει αυτή η υπουργική τροπολογία σε σχέση με τη σύντιμηση προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ και συμμετοχή ιατρών σε εξετάσεις απονομής τίτλου ειδικότητας. Ευχαριστώ πολύ.